πάω στο Δήμο Μαλεβιζίου, τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, και λιμερίζω τον κύριο Γιώργο Πετούση. Και μάλιστα, κύριε Πετούση, έχετε κι εσείς σήμερα ένα σνό, έτσι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Συνεδριάζετε σήμερα? Ναι, 10 η ώρα έχουμε μια συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς, με την πυροσβεστική, με το ΕΚΑΒ, με την αστυνομία, με το λιμεναρχείο, με το δασαρχείο, ναι, με τα όργανα της πολιτικής προστασίας, για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το καλοκαίρι το δύσκολο από ό,τι προμηνύεται με την υψηλή θερμοκρασία. Και πιο πολύ είναι η συνάντηση για την προληπτική απομάκρυση των πολιτών σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ναι. Δηλαδή να συντονιστούμε όλοι οι φορείς μαζί, να έχουμε ένα πρόγραμμα, μια οργάνωση. Ναι. Προληπτική απομάκρυση των κατοίκων ή των επισκεπτών από κάποιες περιοχές, εάν υπάρξει πρόβλημα, αναφορικά πάντα μιλάμε με την πυρκαγιά, έτσι κύριε Πετούση? Αυτή την περίοδο μιλάμε για την πυρκαγιά, αλλά αυτό ισχύει και για το χειμώνα, για τις πλημμύρες. Δηλαδή αυτό το πρόγραμμα είναι για όλο τον χρόνο. Mm-hmm. Αλλά αυτή την περίοδο θα μιλήσουμε σε περίπτωση πυρκαγιάς. Μάλιστα. Και ορεινός, αλλά και με ένα πολύ μεγάλο παραλιακό μέτωπο επίσης, ο Δήμος Μαλεβιζίου. Πώς αντιμετωπίζετε προς το παρόν και με ποια μέτρα όλες αυτές τις συνθήκες που δημιουργούνται και εξαιτίας της επισκεψιμότητας, δηλαδή από τον ορεινό σας όγκο και από τα δάση, τα μέτρα προφύλαξης, μέχρι το παραλιακό σας το μέτωπο που έχει να κάνει με τους ελουόμενους και τους ναυαγοσώστες. Σε τι κατάσταση είσαστε, κύριε Πετούση? Να ξεκινήσουμε από το παραλιακό μέτωπο που έχουμε άψογη συνεργασία με όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες, με το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και με την πυροσβεστική. Με τους τοπικούς προέδρους των κοινοτήτων του Γαζίου και της Ρωδιάς και της Φόδελε και της Αγίας Πελαγίας. Γιατί αυτό είναι το παραλιακό μας μέτωπο. Έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις, έχουμε βάλει στο τραπέζι τι μπορούμε να κάνουμε και με κάποιους περίπολους που έχουμε. Δηλαδή έχουμε βγάλει κάποια συνεργεία εθελοντών που κάνουμε κάποιες ώρες περίπολο για να προστατεύσουμε, ναι, στις περιοχές. Mm-hmm. Από τον κίνδυνο της φωτιάς θέλετε να πείτε, από πού? Ναι, από τον κίνδυνο του εμπρισμού. Ωραία, μάλιστα. Ναι. Εντάξει, μπορεί και να μην είναι εμπρισμός, να είναι μια τυχαία φωτιά, ένας που πέταξε ένα τσιγάρο, ως γίνεται τυχαία, ή τυχαία, τυχαία, μάλιστα. Τυχαία. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, ότι υπάρχουν οι εθελοντικοί περιπολοί. Φέτος υπάρχουν περιπολίες μεικτή συνεργασία, μεικτή περιπολία με στρατό και πυροσβεστική υπηρεσία. Βγαίνουν έξω? Μεικτές δεν υπάρχουν μεικτές περιπολίες, απλώς έχουμε μοιράσει την ημέρα. Έχουμε, ναι, μοιράσει την ημέρα. Δηλαδή κάποιες ώρες είναι οι εθελοντές του Μαλεβιζίου, κάποιες ώρες είναι οι πυροσβεστικοί, κάποιες άλλες ώρες είναι η αστυνομία, είναι και η ΛΕΦΕΔ, η έφεδρια. Δηλαδή έχουμε προσπαθήσει, έχουμε μοιράσει, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει 24-ωρη φύλαξη σε όλα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό, είναι μεγάλο έντος Μαλεβιζίου, είναι... Δηλαδή σχεδόν αδύνατο να φυλαχτεί 24 ώρες. Μάλιστα. Για την πυροπροστασία λοιπόν υπάρχει αυτή η δυνατότητα για φέτος εκπεριτροπής. Ο ένας ή ο άλλος κάνει αυτή την περιπολία και όπου υπάρχει πιστεύετε επικίνδυνος. Εσείς πήρατε χρήματα ως Δημοτική Αρχή φέτος για να μπορέσετε να κάνετε πράγματα, δηλαδή με αντιπυρικές ζώνες ή κάτι άλλο το οποίο χρειάζεται? Αυτό. Να διορθώσετε κρουνούς ή οτιδήποτε άλλο σας χρειάζεται? Αυτό ήθελα να σας πω, αυτό ήθελα να συζητήσουμε. Ότι εμείς είμαστε από τους Δήμους μετά την ενημέρωση από την πυροσβεστική, που τώρα και 2 μήνες έχουμε στείλει ήδη ποια υπόπεδα πρέπει να καθαριστούν και μετά με συνεννόηση με την πυροσβεστική, γιατί δεν μπορούμε να μπούμε στις ιδιωτικές περιουσίες μέσα να καθαρίσουμε χωράφια χωρίς την έγκριση της πυροσβεστικής. Γιατί άλλες φορές θα μας βρει μπελάς, χαλάσαμε το δίχτυ, άλλες φορές θα μας βρει μπελάς, ξεπατούσαμε ένα δέντρο. Είναι δηλαδή πάρα πολύ δύσκολο
να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Γιατί και οι πολίτες βοηθάνε, πάρα πολύ μας βοηθάνε οι πολίτες με την ενημέρωση. Αυτό που ζητάμε τους πολίτες, μια ενημέρωση. Ποιο χωράφι βλέπετε καθάρισμα. Τα χρήματα που πήραμε είναι περίπου στα 40.000. Μηδέν χρήματα για να μπορέσει ο Δήμος Μαλεβιδίου να τα απεξέλθει στον όγκο που έχουμε. Αλλά και πάλι σας λέω, είμαστε ο μόνος Δήμος που έχουμε καθαρίσει περίπου στα 70 χωράφια, τα οποία έχουν θεωρηθεί και από εμάς την υπηρεσία και από την περιοδοσική επικίνδυνα. Όχι πως δεν υπάρχουν άλλα, σίγουρα υπάρχουν, μπορεί να υπάρχουν άλλα 100. Κάθε μέρα έχουμε συνεργεία έξω για αυτόν τον λόγο. Μάλιστα. Και όποιος πολίτης έχει κάποιο χωράφι υπόψη του, να ενημερώσει το Δήμο. Κάτι θα μας έχει ξεφύγει. Δεν υπάρχει να μας έχει ξεφύγει κάτι. Όποιος πολίτης έχει χωράφι το οποίο θεωρεί ότι είναι επικίνδυνο, θα στείλουμε την υπηρεσία, θα πάει η πυροσβεστική και μετά θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Ναι. Μακάρι να μην μας συμβεί κάτι εκτακτό, γιατί ξέρετε εκεί στο Μαλεβίζι τι σημαίνει εκτακτό, και όταν δεν είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό το εκτακτό, δηλαδή δεν υπάρχει πρόνοια, εδώ μας παίρνει και μας σηκώνει, και εσείς το έχετε ζήσει στο πετσί σας στο Δήμο Μαλεβιζίου. Το έχουμε ζήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω αυτές τις πληροφορίες και από τη δική σας την πλευρά. Εύχομαι αυτή η υψηλή θερμοκρασία ή οι υψηλές θερμοκρασίες Παρασκευό-Σαββατοκύριακο, εν πάση περιπτώσει, σε συνδυασμό με, αν θέλετε, και το Βοριαδάκι και το Μελτεμάκι, να φύγουμε από αυτές τις συνθήκες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να έχουμε να χαρούμε, να χαιρόμαστε πράγματα, είτε τη βόλτα είτε τον περίπατο στις ορεινές περιοχές, στα δάση, στο πράσινο, είτε στην παραλία, χωρίς άλλα προβλήματα, αλλά με πάρα πάρα πολλές εκκρεμότητες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πετούση, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα.